Τότε θα κοινοποιηθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και ελπίζω να τους φωτίσει ο Θεός να βάλουν εμφάνιση και να βοηθήσουν τους Κύπριους πολίτες οι οποίοι αγωνίζονται για τα δίκαιά τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μια τελευταία κουβέντα και από εσάς, κύριε Τριανταφυλλίδη. Είναι αρκετά τα νομικά εργαλεία για να αναγκάσουμε την Τουρκία να συμπεριφερθεί με συγκεκριμένο τρόπο? Γιατί υπάρχουν και τα ψηφίσματα, έτσι, να μην το ξεχνάμε για την αμόχωστο. Για το θέμα του ΕΦΚΑΦ, το νομικό καθεστώς είναι ξεκάθαρο. Είναι θέμα ορθού νομικού χειρισμού, αλλά είναι ξεκάθαρο και έχει απόλυτο δίκαιο ο κ. Δημητριάδης. Η τελεσιδίκως τα όποια δικαιώματα καθορίστησαν από το 1960. Παραδοσία. Δεδομένου ότι το νομικό όπλο είναι έναν από τα μεγάλα μας όπλα, παραδοσιακά η Κυπριακή Δημοκρατία, διαμέσου της νομικής υπηρεσίας, που είναι η αρμοδία αρχή, υπεστήριζε τις υποθέσεις όλων των Ελληνοκυπρίων οι οποίοι προσέφευγαν στο ΕΔΑΔ. Και συνενώνω την ευχή και την έκκληση, αν θέλετε, με την ευχή του κ. Δημητριάδη, να συνεχίσει να το κάνει. Διότι αντιλαμβάνεστε, όταν έχεις απέναντί σου την Τουρκία, είναι δυσανάλογα τα δεδομένα για έναν οποιοδήποτε Ελληνοκύπριο πολίτη από μόνος του, χωρίς τη συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας, να μπορέσει να προβάλλει τεκμηριωμένα και σωστά τα επιχειρήματα. Υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν κόστος, είναι οι εκτιμήσεις και διάφορα άλλα πράγματα. Παλιά η Κυπριακή Δημοκρατία, πέραν των Κυπρίων δικηγόρων, οι οποίοι έκαναν τη δουλειά τους με πολύ ψηλό βαθμό ευθύνης και ικανότητας, χρησιμοποιούσε και με πολύ ψηλό κόστος εξειδικευμένους ξένους ειδικούς νομικούς και άλλους, οι οποίοι συνένδραμαν τους Κύπριους δικηγόρους στο χειρισμό αυτών των υποθέσεων. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραδοσιακά δεν σκέφτεται το κόστος, δεν αντιλαμβάνεται ότι το νομικό μας όπλο είναι ένα όπλο το οποίο είναι πολύ μεγάλο για να το απεμπολίσουμε. Ναι. Άρα και σε αυτή την υπόθεση η οποία εκκρεμεί τώρα, οφείλει η Κυπριακή Δημοκρατία διαμέσου της νομικής υπηρεσίας να, όταν της επιδοθούν τα έγγραφα, να ενεργοποιηθεί και ναι, να συνδράμει. Όχι όπως την τελευταία φορά. Επειδή δεν είμαι εμπλεκόμενος, δεν ξέρω λεπτομέρειες, παρακολούθησα. Εγώ νομίζω να το αφήσουμε στο να ευχαριστήσουμε τον αείμνηστο Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη για την προσπάθεια που έκανε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ειδικά στην υπόθεση Λοϊζίδου, όπου ο ίδιος πήρε την πρωτοβουλία και έδειξε πώς αυτό το κράτος βοηθά ένα πολίτη του όταν διεκδικά τα δίκαιά του στην Ευρώπη. Και αυτό το παράδειγμα πρέπει να μας φωτίζει τον δρόμο. Δεν ήθελα να το αφήσω λίγο γενικά για να μην εκλειφθεί ότι ευλογώ τα γένια μου. Γι' αυτό ευχαριστώ τον κύριο Δημητριάδη που το είπε. Αλλά μπορώ, επειδή το είπε, να σας πω μια λεπτομέρεια. Ναι. Όταν τότε θυμούμαι μου το έλεγε, επήρε το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο επί Προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη. Στην αρχή υπήρχε κάποια αντίδραση αρνητική. Ενδιασμός ενδεχομένως. Ναι, διότι φοβούμασταν τις συνέπειες και επιπτώσεις κάποιου μιας προσπάθειας που δεν θα επιτύχει, είναι ενδεχόμενα στον πολιτικό τομέα. Και επέμενε. Το πολιτικό κόστος δηλαδή, ναι, φοβόμασταν. Αν, ναι, αποτύχαινε η νομική προσπάθεια. Ναι. Και επέμενε. Προσπεράστησαν οι ανησυχίες και η συνέχεια, ο κ. Δημητριάδης γνωρίζει πολύ καλύτερα, διότι ήταν και άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση, άνοιξε το δρόμο για να αποδείξει ότι το νομικό όπλο είναι ένα τεράστιο όπλο, όταν το χρησιμοποιήσεις σωστά. Αλλά μην αφήνεις τον πολίτη να αντιμετωπίζει μόνος του την Τουρκία. Ναι, διότι και επικοινωνιακά η ερμηνεία είναι ότι αδιαφορεί η πολιτεία όταν δεν ενισχύει με το δικό της επιχείρημα. Κοιτάξτε, η Κυπριακή πολιτεία και η Κυπριακή Δημοκρατία με τα αντιστοιχούντα δεδομένα της με την Τουρκία σίγουρα υστερεί σε πάρα πολλούς τομείς. Ένας τομέας όμως που δεν υστερεί, αντίθετα υπερτερεί, είναι το δίκαιο. Mm-hmm. Και είναι το δίκαιο διότι το ότι έχει κάνει η Τουρκία μετά το 1974 ή το παράνομο ή την εισβάλλει και συνεχίζει να κατέχει παράνομα. Όταν
σε έναν τομέα έχουμε την υπεροχή, πρέπει να είναι τουλάχιστον αφελές, για να μην πω πιο βαρετή λέξη, εκεί που υπερέχουμε, να μην δώσουμε ό,τι έχουμε. Ναι, είναι τουλάχιστον αφελές. Πρέπει με όλες μας τις δυνάμεις, εκεί που υπερέχουμε, που είναι ο τομέας του δικαίου, να δώσουμε ό,τι έχουμε. Και υπάρχουν Κύπροι συνάδελφοι δικηγόροι, δεν έχω κανέναν διασμό να πω, ο κύριος Δημητριάδης συγκαταλέγεται ανάμεσα σε αυτούς που έχουν και την πείρα και τις ικανότητες και το επίπεδο να αντιμετωπίσουν επιτυχώς οτιδήποτε παρουσιάσει η Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ναι. Φτάνει όμως να έχουν και τη συνδρομή του κράτους, ναι, για να πει επομίζεται το κόστος ο Κύπριος πολίτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Δημητριάδη. Περιμένουμε την απάντηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στις 30 είναι η εξέλιξη, 26 ναι, έχουμε σήμερα. Σε 4 μέρες καταθέτει η Τουρκία και από εκεί και πέρα παίρνουμε σκητάλ. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε και να ευχηθούμε στον κόσμο καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Θα ευχηθούμε στο τέλος εμείς. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι σε εσάς. Καλή συνέχεια. Πάμε στον συνάδελφο, τον Σωτήρη Παπαδόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί ήταν σήμερα υπογραφή μνημονίου συναντήληψη για τη συμμετοχή στο σχέδιο Εστία. Έχουν γίνει και δηλώσεις. Σωτήρη, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Εντάξει, για το σχέδιο Εστία όλοι γνωρίζαμε ότι ουσιαστικά από το Σεπτέμβριο μπαίνει πλέον και επίσημα σε λειτουργία. Τα μηνύματα ήταν ξεκάθαρα τόσο από τον Υπουργό Οικονομικών όσο και από τον Υπουργό Εργασίας όσο και από τον εκπρόσωπο των τραπεζών, ότι ουσιαστικά με αυτό το σχέδιο υπάρχει μια στήριξη, ουσιαστικά στηρίζονται όλες οι ευάλωτες ομάδες και θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή στους κακοπληρωτές οι οποίοι στοχευμένα δρούν σε αυτές τις πράξεις. Περισσότερο μπορώ να σου πω, Μαρίνα, ότι οι ειδήσεις που βγαίνουν είναι τα μηνύματα που έχουν σταλεί εν ώψη της πολύ κρίσιμης συζήτησης της Δευτέρας που έχει σχέση φυσικά με τις εκποιήσεις. Από τη μία ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος λέει ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε, όπως ήταν άλλωστε και η αναφορά του, οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτό ακριβώς το ζήτημα, καθώς θα δημιουργεί τεράστια προβλήματα, και τον εκπρόσωπο των τραπεζών, ο οποίος υποστήριξε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο θέμα των εκποιήσεων θα δημιουργήσει μεγάλα ζητήματα στον τραπεζικό τομέα. Θα υπάρξουν και θέματα εμπιστοσύνης πλέον του τραπεζικού συστήματος ευρύτερα, ενώ η κυβέρνηση ουσιαστικά στέλνει μήνυμα ότι οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να γίνεται, δεν πρέπει να γίνεται με προχειρότητα και θα πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γενικότερα των ευρωπαϊκών θεσμών. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη Παπαδόπουλε. Μπαίνουμε στο στούντιο ξανά, κυρίες και κύριοι. Θα ζητήσουμε σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και για αυτό το ζήτημα. Είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Προδρόμου. Χαίρετε. Μιας και είμαστε στο θέμα των εκποιήσεων, ας κάνουμε ένα σχόλιο σε σχέση με το σάλο που έχει προκληθεί. Ήδη κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι δεν θα συνενέσουν στην αναπομπή. Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχουν νομικά θέματα που έχει επισημάνει η Γενική Εισαγγελία. Όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, τι να σχολιάσουμε τον Σάλλο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πάντα έτσι γίνεται με την Προεδρία. Δεν είναι νομική και οι περισσότεροι βουλευτές, ωστόσο, έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος με αυτό που ακούει. Κοιτάξτε, θυμόμαστε ότι την προηγούμενη φορά που θα έκλεινε η Βουλή λόγω εκλογών, είχαν ψηφιστεί πόσα, 18 νομοθετήματα που ήταν αντισυνταγματικά. Δεν μπορεί να είναι και νομική, μπορεί να συμβαίνει και το ένα και το άλλο. Σημασία όμως έχει ότι και από την άποψη του συστήματος στην Κύπρο, του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και της μέριμνας και της φροντίδας που πρέπει να έχει το κράτος, η πολιτεία για τους πολίτες, δανειολήπτες και γενικότερα τους πολίτες, και από αυτή την άποψη θυμόμαστε όλοι ότι είχε γίνει μεγάλη συζήτηση καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Mm-hmm. Και ήταν κοινή συνισταμένη ότι έπρεπε να γίνει ένας φορέας. Και έγινε μια σύσκεψη Συμβουλίου Αρχηγών, έκανε ο πρόεδρος, ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που είχε κάνει μετά την επανεκλογή του, όπου συμφωνήθηκε ότι να κάνουμε αυτό το βήμα, αφού το επέτρεπαν πλέον οι συνθήκες, να προχωρήσουμε στην δημιουργία ενός δημόσιου φορέα, ο οποίος θα διευκόλυνε την διαδικασία αποσυμφόρησης από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προστατεύοντας ταυτόχρονα, όπως ήθελαν όλοι, όπως θέλουμε όλοι, τις ευάλωτες ομάδες. Αυτό έγινε, τελικά η διαδικασία ήταν αρκετά δύσκολη, πήρε κάποιο χρόνο, όμως μόλις τώρα, και το είχατε και στα ρεπορτάζ, ενεργοποιείται το σχέδιο Εστία, ναι,
αναμένουμε να ξεκινήσει. Δεν θα ήταν η καλύτερη επιλογή, το πιο σοφό πράγμα, την ώρα που πρέπει να λειτουργήσει, να δούμε τα αποτελέσματα.